Dancing with the Stars θα ξαναχορέψει. Η Τωρέτα και ο Παύλος. Μαζί μας και την επόμενη Κυριακή θα είναι... ο Ηλίας και η Κλοντιάνα. Έχουν μείνει δύο ζευγάρια και φτάσαμε στην πιο κρίσιμη στιγμή όπου θα ανακοινώσω ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το Dancing with the Stars. Τα ζευγάρια είναι ο Νίκος και η Αναστασία, ο Σπύρος και η Μαρία. Ο Νίκος και η Αναστασία είναι για δεύτερη φορά υποψήφοι. Ήταν και στο έκτο live υποψήφοι. Το ίδιο ισχύει και για τον Σπύρο Σούλη. Είναι η δεύτερη φορά που είναι υποψήφιος. Ήταν και στο πέμπτο live επίσης. Το ζευγάρι που θα αποχωρήσει από το Dancing with the Stars θα είναι ο Σπύρος και η Μαρία ή ο Νίκος και η Αναστασία. Το ζευγάρι που θα αποχωρήσει από το Dancing with the Stars είναι ο Σπύρος και η Μαρία. Νίκο, Αναστασία, σας ευχαριστούμε. Θα σας δούμε και πάλι σε λίγο. Θέλω να έρθει εδώ ο Σπύρος και η Μαρία. Μικρόφωνο έχετε, όχι θα πάρω ένα μικρόφωνο. Γεια σας και πάλι. Τρίτη φορά. Αυτό που μπορώ να πω με τεράστια σιγουριά είναι ότι φεύγετε με το κεφάλι ψηλά. Και με πολύ χαρά, με πάρα πολύ χαρά. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ για όλη αυτή την προσπάθεια και για τα χαμόγελά σας. 11 live ήσασταν εδώ και μας χαρίσατε πάρα πολύ όμορφες χορογραφίες. 11 υπέροχα live, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζητά πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε εσένα γιατί ήσουν βράχος για μας όλα αυτά τα live από εδώ και 3 μήνες. Μας στηρίζεις πάντα. Δεν σε αφήνω να μας στηρίζεις τόσο πολύ, αλλά εσύ μας στηρίζεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας εδώ, γιατί πέρασε ένας πολύ όμορφος χειμώνας, ειλικρινά. Σιγά σιγά, με χορό, με κέφι. Ένας δύσκολος χειμώνας για όλους, για μας. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος που κατάφερα κι εγώ να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτό το πρόγραμμα και όλοι μαζί να μαζέψουμε χρήματα για τα παιδιά του Make a Wish. Ένα μεγάλο. Μην ξεχνάμε ότι όλους αυτούς τους μήνες γι' αυτό προσπαθούμε όλοι τόσο πολύ, όλα τα ζευγάρια, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ακριβώς, ακριβώς. Τα πέρασα πραγματικά υπέροχα και φεύγω πολύ χαρούμενος, πολύ χαμογελαστός. Σας ευχαριστώ και τους πέντε. Όσα μας λέγατε κάθε εβδομάδα τα ακούγαμε με προσοχή και προσπαθούσαμε να τα κάνουμε την επόμενη φορά. Αλλά πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία. Γιατί δίπλα στη Μαρία πέρασα τώρα σχεδόν 15 εβδομάδες με πρόβες. Γνώρισα έναν υπέροχο άνθρωπο. Είσαι μια εκπληκτική χορογράφος. Την προηγούμενη εβδομάδα ντύθηκες πριγκίψα. Για μένα είσαι πάντα πριγκίψα. Ευχαριστώ πολύ. Και μέχρι και πριν μερικές εβδομάδες αγχωνόμουν. Αυτό που με άγχωνε είναι γιατί εδώ μέσα πραγματικά μπήκαμε
Όχι κοιτώντας το τέλος, αλλά κοιτώντας τη διαδρομή. Με άγχουν λοιπόν αυτή η Δευτέρα που δεν θα ξύπναγα για να πάω να κάνω την πρόβα μου. Οπότε, Μαρία, θα δεχτείς από εδώ και πέρα να γίνεις δασκάλα του χορού μου? Κάθε Δευτέρα. Όχι κάθε Δευτέρα. Όχι κάθε Δευτέρα, αλλά 2-3 φορές την εβδομάδα θα κάνουμε χορό. Θα δεχτώ με χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ήταν κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, επειδή έχουμε μιλήσει αρκετά, ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ ο χορός και κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι θα θέλεις να συνεχίσεις. Την απάντηση την πήρα μόλις και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα πάω τώρα στην αγαπημένη μας κριτική επιτροπή. Να πάτε.